Χρόνης Βάρσος, ιστορικός ερευνητής, φιλόλογος, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς σας ορίσατε, κύριε Βάρσο. Καλημέρα σας, κύριε Δαμαβολίτη. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε. 28 Οκτωβρίου είναι μέρα της εθνικής, είναι μια μέρα μνήμης για την εθνική επέτειο που έχουμε, που θα πούμε και στη συνέχεια που είχε γίνει πέτρα σκανδάλου στο αν πρέπει να γιορτάζεται ή όχι. Και θέλουμε με τα μάτια της γνώσης ενός ειδικού και ενός ανθρώπου ο οποίος έχει εστιάσει πάρα πολύ δυναμικά στο χώρο της έρευνας, ειδικά σε αυτή την περίοδο, και έχετε κάνει και επιτόπιες έρευνες και αυτοψίες στις περιοχές που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα αυτά της 28ης, θέλω να μας βάλετε σιγά σιγά στην ιδέα με την κατάσταση, την πολιτική που επικρατεί στην Ευρώπη και πώς εξελίσσεται όλη αυτή η απειλή από την αριστική λέλαπα και πώς το εκλαμβάνουν σιγά σιγά οι χώρες και δημιουργούν ένα πνεύμα αντίστασης. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό, διότι ο πόλεμος δεν είναι κεραυνός εν εθρία, η εισβολή ιταλική δηλαδή της 28 Οκτωβρίου του 1940, αλλά είναι αποτέλεσμα συνολικότερων εξελίξεων στην Ευρώπη, οι οποίες βέβαια αφορούν τις συνέπειες του Πρώτου Παγκοσμίου, την άνοδο του Χίτλερ του 1933 στην εξουσία. Ο Μουσολίνι, να θυμίσουμε, είναι ήδη από τον Οκτώβριο του 1922 δικτάτορα στην Ιταλία, έχει εγκαταστήσει το φασιστικό καθεστώς. Ο Χίτλερ με την άνοδό του επανεξοπλίζει τη Γερμανία, δείχνει ότι είναι μια αναθεωρητική δύναμη η οποία θα μπει δυναμικά στο προσκήνιο. Ουσιαστικά διεκδικεί την ανατροπή των συνθήκων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αποχωρεί από την κοινωνία των εθνών, καταλαμβάνει το ΣΑΡ, τη Ρινανία, δημιουργεί νέες καταστάσεις στην ισορροπία δυνάμεων με την ισχυροποίηση του γερμανικού στρατού, της αεροπορίας, του ναυτικού. Ταυτόχρονα στην Ασία η Ιαπωνία είναι και αυτή μια αναθεωρητική δύναμη. Θυμίζουμε ότι το 1937 εισέβαλε στην Κίνα και άρχισε τη σταδιακή κατάληψη της χώρας. Δεν ολοκληρώθηκε, αλλά κατέλαβε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Κίνας και βρισκόταν σε πόλεμο. Ενώ και η Ιταλία, ο έτερος σύμμαχος των Γερμανών, δραστηριοποιείται στην περιοχή της Αιθιοπίας. Τον Οκτώβριο του 1935 έχουμε την εισβολή της Ιταλίας στην Αιθιοπία και την κατάληψη της χώρας. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί συνθήκες οι οποίες προειονίζουν ότι πρόκειται να ξεσπάσει ένας επίσης σημαντικός πόλεμος επιπλέον στην Ευρώπη, που κανείς δεν ξέρει τα όρια του και την έκτασή του, όπως φάνηκε και στη συνέχεια. Για τη δική μας περιοχή έχει μεγάλη σημασία ότι τον Απρίλιο του 1939 η Ιταλία θα καταλάβει την Αλβανία. Δηλαδή ουσιαστικά ο Ιταλικός στρατός θα φτάσει στα σύνορά μας, στην Ήπειρο, και θα βάλει μπροστά σχέδια για την υλοποίηση της εισβολής, η οποία θα ακολουθεί στον επόμενο χρόνο. Επίσης σημασία έχει να πούμε ότι μια σειρά κρατών είτε έχουν συμμαχήσει με τον άξονα, όπως είναι οι περιπτώσεις της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας μετέπειτα της Ουγγαρίας και της Φιλανδίας. Να πούμε επίσης ότι την περίοδο εκείνη σταδιακά υπάρχει η πολιτική του κατευνασμού από την πλευρά της αγγλικής κυβέρνησης, του Νέβιλ Τσάμπερλαϊν, που αποκορυφώθηκε με το Σύμφωνο του Μονάχου το Σεπτέμβριο του 1938, και το διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας. Έγινε το ανεξάρτητο κράτος της Σλοβακίας, που είναι δορυφόρος του ναζιστικού καθεστώτος και της Γερμανίας, και η Τσεχία απορροφήθηκε από τη Γερμανία. Επίσης, έχουμε την κατάληψη της Αυστρίας λίγο νωρίτερα, το Μάρτιο, το Άνσλους το λεγόμενο, την ένωση δηλαδή, δια της βίας της Αυστρίας με τη Γερμανία. Έτσι, ουσιαστικά, ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, πριν ξεσπάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος, βρίσκεται σε. Υπό την επιρροή και υπό τον έλεγχο του άξονα Ρώμης-Βερολίνου. Το πολύ σημαντικό γεγονός είναι βέβαια το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, δηλαδή το σύμφωνο μη επίθεσης που υπογράφει η Σοβιετική Ένωση με την ναζιστική Γερμανία στις 23 Αυγούστου του 1939, λίγο πριν ξεσπάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος. Την 1η Σεπτεμβρίου, ως γνωστόν, έχουμε την εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία και αυτό σηματοδοτεί την έναρξη του Μεγάλου Πολέμου. Για το γενικό, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, θέλω να πω ότι πριν φτάσουμε στον Οκτώβριο του 40,
Οι Γερμανοί τον Απρίλιο θα καταλάβουν την Νορβηγία και τη Δανία και το Μάιο θα εκδηλώσουν στις 10 Μαΐου τη μεγάλη επίθεση στη Δύση με την κατάληψη της Ολλανδίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου και της Γαλλίας, η οποία θα καταρρεύσει επί της ουσίας στο πρώτο δεκαήμερο και το Παρίσι θα παραδοθεί στις 14 Ιουνίου. Έτσι έχει απομείνει μόνο η Αγγλία πλέον στην Ευρώπη να πολεμάει τον άξονα και η Ελλάδα, η οποία είναι ελεύθερη. Για τη Ιουγκοσλαβία, που είναι η γειτονική μας χώρα και παίζει ρόλο στην υπόθεση με την γερμανική εισβολή του Απριλίου, θα αναφερθούμε λίγο αργότερα. Αυτό επίσης που έχει σημασία είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι είτε είναι σύμμαχοι των Γερμανών πλέον, είτε είναι υπό την κατοχή τους, είτε είναι ουδέτερα φιλογερμανικά καθεστώτα, όπως μπορούμε να πούμε ότι είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. Και η Σοβιετική Ένωση, βέβαια, που υπό το καθεστώς του συμφώνου Μολότοφ-Ρίμπεντροπ είναι απενεργοποιημένη και προφανώς προετοιμάζεται και αυτή για τη γερμανική εισβολή που θα εκδηλωθεί το καλοκαίρι του 1941. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουμε όταν οι Ιταλοί θα κηρύξουν τον πόλεμο στην Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου. Αυτό όλο που μας περιγράψετε για τη γενική εικόνα που επικρατούσε σε αυτή τη χρονική στιγμή της ιστορίας που η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο, θέλω να μας κάνετε μόνο ένα σχόλιο για το πώς εξελίχθηκε όλο αυτό το μείγμα στη Γερμανία, γιατί η κοινωνία, οι θεσμοί, η πολιτική τάξη, υπάρχει μια τάση ιστορικών που λέει ότι το στρίμωμα, ας πούμε, που πήρε η Γερμανία και ο αυστηρός περιορισμός και ο αφοπλισμός που είχε μετά την ήττα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έφεραν την άνοδο του Χίτλερ. Συμφωνείτε με αυτό? Ναι, σαφέστατα ισχύει αυτό. Η Γερμανία έχει υποστεί μια κατάρρευση, δεν έχει υποστεί την ήττα του Δευτέρου Παγκοσμίου, αλλά έχει υποστεί μια στρατιωτική κατάρρευση τον Νοέμβριο του 18 που την αναγκάζει να παραδοθεί. Έχει επίσης υποστεί πολύ σοβαρές κυρώσεις, δηλαδή την αφαίρεση της Ρενανίας που είναι η βιομηχανική της περιοχή, την αφαίρεση των αποικιών και την επιβολή των δεσμεύσεων της συνθήκης των Βερσαλιών, που είναι να διατηρεί ένα μικρό έως ελάχιστο στρατό των 100.000, χωρίς βαρύ οπλισμό, αεροπορία δηλαδή, τεθωρακισμένο κλπ. Να μην διατηρεί καθόλου ναυτικό και επί της ουσίας, μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν και με δεδομένη την ταπείνωση του γερμανικού λαού, το ότι εκδηλώθηκε και η κομμουνιστική επανάσταση το 1919 στην περιοχή της Βαυαρίας, έγινε ένας σχεδόν εμφύλιος, κάτι σαν το ρωσικό μεταξύ λευκών κόκκινων, την άνοδο παραστρατιωτικών ομάδων, την ίδρυση του ναζιστικού κόμματος το 1923, το πραξικόπημα της Βιραρίας, αλλά και το γεγονός ότι το ναζιστικό κόμμα έγινε ένα πολιτικό κόμμα που κατέβηκε σε εκλογές, πολύ μικρό στην αρχή, της τάξης του 3% το 1928, ήρθε η οικονομική κρίση του 1929. Αυτή αύξησε τις κοινωνικές αντιθέσεις, εκατομμύρια άνεργοι, πεινασμένοι άνθρωποι, κατάρρευση γενικώς της γερμανικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής συνολικά φυσικά, ως απόρρια της κρίσης του μεγάλου κράχ του 1929 στην Αμερική, έδωσαν όθηση στο Χίτλερ και στο πρόταγμά του για να δημιουργήσει ένα τρίτο Ράιχ και γενικότερα η Γερμανία να αποκτήσει ξανά το ρόλο που είχε προπολεμικά στην Ευρώπη, και εκτόξευσαν τα ποσοστά του. Μέχρι το 1933 θυμίζω ότι ξεκίνησε με 800.000 ψήφους και στο τέλος πήρε 17 εκατομμύρια ψήφους στις εκλογές και έγινε καγκελάριος και εγκαθίδρυσε το ναζιστικό καθεστώς. Μάλιστα. Και ήταν... δηλαδή, ζητάει την αναθεώρηση η Γερμανία των συνθήκων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και σαφέστατα επιδιώκει την παγκόσμια κυριαρχία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εκεί μπαίνει και το δόγμα του ζωτικού χώρου, έτσι? Βεβαίως μπαίνει το δόγμα του ζωτικού χώρου, το οποίο προφανώς έχει να κάνει με προσανατολάς με τα τεράστια εδάφη, οι ρατσιστικές θεωρίες ασφαλώς για τους κατώτερους Σλάβους, τους Εβραίους και όλες αυτές οι βιαιότητες και το άνοιγμα των στρατοπέδων συγκέντρωση, αρχικά για πολιτικούς κρατουμένους βέβαια και κατόπιν για τους υπόλοιπους λαούς. Κάπου εκεί εμφανίζεται και η Ιταλία, η οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, ήδη από το 1922 είναι μια αναθεωρητική δύναμη και αυτή, με επικεφαλή στο Μουσολίνι μετά τον Οκτώβριο του 1922. Ήδη στην Ελλάδα εκδηλώνεται αυτό με την κατάληψη της Κέρκυρας τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 1923. Αυτό το επεισόδιο της Κέρκυρας, όπως λέγεται. Η Ιταλία έχει παίξει και ένα τέτοιο ρόλο βέβαια στο Μικρασιατικό με την υποστήριξη του Κεμάλ, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 1921 επισήμως και μετά.
Η Ιταλία είναι μια δύναμη, μια μεσαία υπερδύναμη της εποχής, πρέπει να πούμε. Ξέρετε, η εικόνα της Ιταλίας, επιτρέψτε μου να πω, και του Μουσολίνη και του Ιταλικού επιτελείου και του Ιταλικού στρατού γενικότερα. Μέσα από την γελιοποίηση των γελιογράφων, των τραγουδιών των αθάνατων της Βέμπο και των μεγάλων μας μουσικών του Ρεμπέτικου, του Χατζηχρήστου, του Βαμβακάρη, όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι με τη μουσική τους και τα σκίτσα τους έδωσαν πολύ μεγάλο θάρρος στο μαχόμενο ελληνικό στρατό, δημιούργησε την εντύπωση ότι η Ιταλία ήταν μια δύναμη, ας το πούμε, όχι ιδιαίτερα αξιόλογη, η οποία μπορούσε εύκολα να νικηθεί. Δεν ήταν καθόλου έτσι βέβαια τα πράγματα. Η Ιταλία του 1940 ήταν μια μεσαία υπερδύναμη για την εποχή. Είχε πάρα πολύ ισχυρό ναυτικό. Το δεύτερο ισχυρότερο στη Μεσόγειο μετά το Βρετανικό. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι η Ελλάδα παρέτασε 6 υποβρύχια το 1940 και η Ιταλία 119. Έτσι για να έχουμε και μια εικόνα μεγέθους. Είχε μια πολύ ισχυρή αεροπορία με πιλότους οι οποίοι είχαν μεγάλη εμπειρία από τον Ισπανικό εμφύλιο, κατήχε αποικίες, τη Λιβύη, κατέλαβε την Αιθιοπία, κατήχε τη Σομαλία, την Ερυθρέα. Είχε πολύ μεγάλες βλέψεις στη Μεσόγειο. Ήθελε να κάνει αυτό που έλεγαν οι φασίστες του Μουσολίνη, το Mare Nostrum, δηλαδή να ξανααναστήσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Διέθετε ασφαλώς πολύ μεγάλους αριθμούς στο στρατό ξηράς, θωρακισμένα, πολύ μεγάλο πυροβολικό, δηλαδή δεν υπήρχε καμία σύγκριση με τον ελληνικό στρατό υπ' αυτή την έννοια. Και φυσικά ήταν μια χώρα εξαπλάσια σε πληθυσμό, πολύ μεγάλες δυνατότητες αναπλήρωσης απολειών, ανεφοδιασμού. Και το χειρότερο για την Ελλάδα, γειτνίαζε με την Ελλάδα. Δηλαδή στην Αδριατική, στο Ιόνιο και μετά τον Απρίλιο του 1939 στην Αλβανία. Να θυμίσουμε ότι κατήχε τα Δωδεκάνησα, από όπου ξεκίνησε και το υποβρύχιο που βύθισε την Έλλη το 15 Αύγουστο, το καταδρομικό Έλλη το 15 Αύγουστο του 1940. Και είχε μια πολύ αλαζονική, φιλόδοξη και αναθεωρητική ηγεσία υπό το Μουσολίνη, όπως και όλη η στρατιωτική ηγεσία της Ιταλίας. Είχε πολύ μεγάλες βλέψεις λοιπόν στα Βαλκάνια, στην Αφρική, οπότε ο αδύναμος κρίκος όλων αυτών ήταν η Ελλάδα. Ήδη από τον Απρίλιο του 1939 υπάρχουν αυτά τα σχέδια. Η Ιταλία όμως, να θυμίσουμε, μπήκε αργά σχετικά στον πόλεμο μετά την κατάρρευση της Γαλλίας στις 10 Ιουνίου του 40. Τότε κήρυξε τον πόλεμο, θεωρώντας ότι πρέπει να μπει και αυτή στο παιχνίδι για να κερδίσει κάτι, διότι φαινόταν ότι οι Γερμανοί σαρώνουν τα πάντα. Οι Γερμανοί, με την επίθεση τους στη Δύση, έδειξαν ότι είναι αίτη. Κατέλαβαν χώρες που δεν προέβαλαν σχεδόν καμία αντίσταση. Θυμίζω τη Δανία με τους 16 νεκρούς στρατιώτες στις 9 Απριλίου του 40. Και το φοβερό γεγονός της κατάληψης ενός οχυρού βελγικού του Έμπενε Μαέλ, αν σας είναι γνωστό, το οποίο το λέω γιατί θα πούμε κάτι για τη γραμμή των οχυρών μετά στην Ανατολική Μακεδονία, στον Μπέλες, ότι οι Βέλγοι, οι 1.400 Βέλγοι αυτού του οχυρού παραδόθηκαν σε 100 Γερμανούς αλεξιωτιστές. Αυτό είναι ενδεικτικό του πώς, σαν τραπουλόχαρτα, έτσι, επιτρέψτε μου τη φράση, κατέρεαν οι ευρωπαϊκές άμυνες και κυρίως η πολύ μεγάλη Γαλλία, που είχε 5 εκατομμύρια στρατό, χιλιάδες άρματα. Και ουσιαστικά από τις 10 Μαΐου μέχρι περίπου τις 21 Μαΐου κάθε έννοια άμυνας είχε πλέον καταρρεύσει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται η Ελλάδα να δέχεται το τελεσίγραφο του Γκράτσι τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου και την άρνηση του Μεταξά να παραδοθεί, ο οποίος είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα ταχθεί με τις ναυτικές δυνάμεις, δηλαδή τη μόνη ναυτική δύναμη που απέμενε, την Αγγλία, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρισκόταν μεταξύ ουδετερότητας και εμπλοκής. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θα κάνουν. Η Ιαπωνία είναι αυτή που τους σέρνει στον πόλεμο ουσιαστικά το Δεκέμβριο του 1941 με το Pearl Harbor. Όλο αυτό που μας περιγράφεται, όλη αυτή η βαριά σκιά του πολέμου που φέρνει και την Ελλάδα στο ραντεβού με την ιστορία, πώς είχε εκτιμηθεί πρώτερα? Δηλαδή όλο αυτό σίγουρα είχε κάποια σημάδια. Υπήρχε, ας πούμε, μια φάση προετοιμασίας. Έχουμε τη γραμμή των οχυρών του Μεταξά, στο στράτευμα γίνανε κάποιες αλλαγές. Αυτό που δείχνει και την πανουργία της ιστορίας, βέβαια, που ο Μεταξάς, ενώ ήταν κλασικά γερμανόφιλος, ξαφνικά μεταπηδάει στην άλλη μεριά με τις ναυτικές δυνάμεις, γιατί προτάσει βέβαια πάντα το συμφέρον της Ελλάδος. Υπήρχε κάποια προετοιμασία?
Βεβαίως. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε για τις σκέψεις που μεταξύ εκείνες τις μέρες. Έχουμε το πιο καλό δείγμα που υπάρχει, είναι η γνωστή συνέντευξη που παραχώρησε στους δημοσιογράφους στις 30 Οκτωβρίου του 40 στη ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας και εξηγεί για ποιο λόγο η Ελλάδα είπε όχι και αποφάσισε να αντισταθεί. Υπάρχει αναρτημένο, μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Εκεί ακριβώς περιγράφει ότι κατά τη γνώμη του, όπως και αποδείχθηκε σωστό, οι ναυτικές δυνάμεις θα νικήσουν και ότι η Γερμανία θα ιτηθεί. Ότι η Ελλάδα θα αντισταθεί και μάλιστα είπε τη γνωστή φράση υπέρ την νίκη η δόξα, δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν πολεμάει μόνο για την νίκη αλλά για τη δόξα και την τιμή της και ότι μπορεί αρχικά να υποδουλωθεί αλλά στο τέλος θα βρεθεί στο τραπέζι των νικητών προβλέποντας βέβαια ότι οι ναυτικές δυνάμεις θα νικήσουν. Και κάνει και αναφορά μάλιστα στο Βενιζέλο και στην περίφημη σύγκρουση του 15-16 με τον εθνικό διχασμό και τις τότε θέσεις που είχε ο Μεταξάς της ουδετερότητας και αναγνωρίζει και το λάθος το οποίο έκανε εκεί την εποχή. Στην Ελλάδα μετά το 1936 και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, τη δικτατορία του Μεταξά, αρχίζει ένα πρόγραμμα επανεξοπλισμού της Ελλάδας. Ξέρετε, η Ελλάδα μετά το 1923 και τη Λοζάνη έχει εγκαταλείψει ασφαλώς την υπόθεση της Μεγάλης Ιδέας, δεν υφίσταται πλέον αυτό. Αλλά ταυτόχρονα έχει παραμελήσει πάρα πολύ την άμυνά της. Ενδεικτικά από το 1923 έως το 1935 έχουν διατεθεί μόλις 3 δισεκατομμύρια δραχμές. Αντίστοιχα την περίοδο 1936-1940, λίγο πριν τον πόλεμο, διατέθηκαν 15 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι και ενδεικτικό της προσπάθειας. Το πιο σημαντικό έργο φυσικά ήταν η γραμμή των οχυρών. Μια αμυντική γραμμή, η οποία θα απέτρεπε την Βουλγαρία να εισβάλλει, δηλαδή δεν θα πολεμούσε η Ελλάδα σε δύο μέτωπα. Θα ασχολούνταν αποκλειστικά με την υπόθεση της Ηπείρου, δηλαδή την Ιταλική εισβολή από το έδαφος της Αλβανίας. Οπότε η γραμμή των οχυρών θα την εξασφάλιζε, θα εξασφάλιζε κυρίως τη Θεσσαλονίκη βέβαια, από ενδεχόμενη σύμπραξη των Βουλγάρων, αυτό το σχέδιο ΙΒ, Ιταλία-Βουλγαρία, δηλαδή Α και Β που υπήρχε. Η γραμμή των οχυρών ήταν μια εξαιρετική γραμμή όπως αποδείχθηκε κατά την επίθεση των Γερμανών στις 6 Απριλίου και την ηρωική άμυνα που αντέταξαν οι ελληνικές δυνάμεις στα οχυρά, που ήταν μοναδική βέβαια για 3 μέρες και ακολούθησε βέβαια η εισβολή μέσω Γιουγκοσλαβίας και η περικύκλωση του ελληνικού στρατού και η είσοδος των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη. Το κλειδί όλων αυτών ήταν η Γιουγκοσλαβία. Η Γιουγκοσλαβία ήταν μια χώρα η οποία ήταν στο πλευρό, ας το πούμε, δυνητικά των Βρετανών, αλλά στις 25 Μαρτίου εκδηλώθηκε φιλογερμανική κίνηση η οποία ενέταξε την Γιουγκοσλαβία στον άξονα. Ως αντίδραση έχουμε το πραξικόπημα, το φιλοβρετανικό πραξικόπημα στις 27 Μαρτίου και πέφτει η κυβέρνηση στη Γιουγκοσλαβία του 1941 και έτσι οι Γερμανοί αποφασίζουν τελικά την επιχείρηση Μαρίτα, δηλαδή την εισβολή στα Βαλκάνια και την κατάληψη της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας. Ουσιαστικά δηλαδή το κλειδί άμυνας της Ελλάδας ήταν και η Γιουγκοσλαβία, ώστε να υπάρξει μονομέτωπος αγώνας από την πλευρά της Ηπείρου και της Αλβανίας. Η γραμμή των οχυρών θα μας εξασφάλιζε από την Βουλγαρία. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να δούμε λίγο πώς εκδηλώνεται. Η ιταλική επιθετικότητα, ξέρετε, εκδηλώθηκε πολλαπλά. Δεν είναι μόνο η Έλλη. Η Έλλη είναι το αποκορύφωμα το 15 Αυγούστου του 40. Έχουν γίνει πάρα πολλές παραβιάσεις, προκλήσεις, πολυβολισμοί πλοίων, παραβιάσεις του εναερίου χώρου, απειλές. Δηλαδή, θυμίζει κάτι στην εποχή μας. Τον γνωστό αναθεωρητικό γείτονα. Αυτή η λογική της Ιταλίας ήταν ξεκάθαρη. Και φυσικά μετά τη 10η Ιουνίου, όταν έχει καταρρεύσει η Γαλλία και η Ιταλία μπαίνει στο πόλεμο και πλέον έχει αντίπαλο την Αγγλία, η οποία σημειωτέων δίνει τη μάχη της Αγγλίας, την αεροπορική μάχη ουσιαστικά, για να αποτρέψει η γερμανική απόβαση στα νησιά, τα βρετανικά. Από τον Ιούλιο στον Οκτώβριο, δηλαδή λίγο πριν μας επιτηθούν οι Ιταλοί, εκδηλώνεται η μάχη της Αγγλίας, η οποία θα καταλήξει βρετανική αεροπορική νίκη. Η Ελλάδα όμως φαίνεται ότι είναι μόνη της. Και με δεδομένο ότι έχει ανοίξει ένα μέτωπο στην Βόρειο Αφρική, δηλαδή από την Ιταλική Λιβύη, ο Ιταλικός στρατός του Γκρατσιάνη έχει εισβάλει στην Αίγυπτο, η Ελλάδα είναι ο αδύναμος κρίκος. Έτσι, από τις 15 Οκτωβρίου, όπως έχουν δείξει και τα πρακτικά της μεγάλης σύσκεψης της Ιταλικής ηγεσίας στο Παλάτσο Βενέτσια, αποφασίζεται η επίθεση στην Ελλάδα, αρχικά για τις 26 Οκτωβρίου, τελικά για τις 28 Οκτωβρίου.
Επιτρέψτε μου να πω κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή το πώς μας αντιμετώπιζε τότε η Ιταλική ηγεσία. Παρά την προετοιμασία που έγινε, η οποία σε μεγάλο βαθμό ήταν κρυφή, ξέρετε, είχαν γίνει μυστικές επιστρατεύσεις για ένα μικρό διάστημα. Είχε σταλεί ο Κατσιμίτρος ως διοικητής της 8ης Μεραρχίας στην Ήπειρο για να οργανώσει την περιοχή και οργάνωσε φυσικά την αμυντική τοποθεσία στο Καλπάκι. Το αδύναμο σημείο της ελληνικής άμυνας ήταν η Πίνδος, που για εκεί είχε διατεθεί το πολύ μικρό απόσπασμα Πίνδου υπό τον συνταγματάρχη Δαβάκη με τους 2.000 άνδρες, το οποίο προσπάθησαν οι Ιταλοί το 40, το 28 Οκτωβρίου, να υπερκεράσουν με τη Μεραρχία Τζούλια, μια μεραρχία αλπινιστών της τάξης των 10-12.000 ανδρών. Και αναχαιτίστηκαν, και έτσι βέβαια η Ελλάδα από την άμυνα και μετά την νίκη στο Καλπάκι πέρασε στην αντεπίθεση και προήλασε πέρασε τα αλβανικά σύνορα, προήλασε και απελευθέρωσε όλες τις ελληνικές περιοχές στην Βόρεια Ήπειρο και φυσικά ταπείνωσε τον Ιταλικό στρατό μέχρι τον Απρίλιο που θα έρθουν οι Γερμανοί. Η Ιταλική ηγεσία μας αντιμετωπίζει πολύ απαξιωτικά. Στη μεγάλη σύσκεψη μάλιστα ρωτάει ο Μουσολίνη τον Τζακομόνη, που είναι ο πολιτικός διοικητής της Αλβανίας, η Αλβανία είναι αποικία ουσιαστικά των Ιταλών, τι γίνεται με την Ελλάδα, και του λέει ότι η κοινή γνώμη είναι διάφορη, ότι ο ελληνικός πληθυσμός φαίνεται αποκαρδιωμένος, ότι ουσιαστικά είναι αδιάφορος ακόμα και στην περίπτωση της εισβολής. Και φυσικά η αλαζονία εκδηλώνεται με τις πολύ μικρές δυνάμεις που θα διαθέσουν οι Ιταλοί, μόλις 5 μεραρχίες για εισβολή στην Ελλάδα, και την πίστη τους ότι σε 10-15 μέρες περίπου η Ήπειρος θα καταληφθεί μέχρι την Πρέβεζα και κατόπιν θα εκδηλωθεί η επίθεση προς Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά, έτσι, για όσους μας ακούνε, είναι η πίστη τους ότι χρειάζονται για την προέλαση στην Αθήνα μόλις 3 μεραρχίες. Χαρακτηρίζουν την ελληνική αεροπορία ότι είναι ανύπαρκτη, που οι Έλληνες αεροπόροι κατήγαγαν άθλους. Στα πρακτικά της σύσκεψης μπορεί κάποιος να διαβάσει και την απευθείας ερώτηση που κάνει ο Μουσολίνης στον Πράσκα. Ο Πράσκα είναι ο διοικητής των Ιταλικών δυνάμεων στην Αλβανία, ο οποίος τους αντικαταστάθηκε βέβαια μετά τις πρώτες αποτυχίες, και του κάνει την ερώτηση αν γνωρίζει ποιο είναι το ηθικό των Ελλήνων στρατιωτών. Και ο Πράσκα του απατάει, δεν είναι άνθρωποι που τους αρέσει να μάχονται. Μάλιστα. Και κατόπιν όταν τον ξαναρωτάει πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και πώς θα διεξαχθεί η προέλαση προς την Αθήνα μετά την κατάληψη Ηπείρου, ο Πράσκα του απαντάει ότι δεν βλέπει καμία δυσχέρεια σε αυτό και ότι 5 ή 6 μεραρχίες θα ήταν αρκετές για την προέλαση μέχρι την Αθήνα. Είναι ενδεικτικό λοιπόν ότι η Ιταλική ηγεσία ευνηδιάστηκε από την τρομερή αντίσταση των Ελλήνων. Και είχε προετοιμαστεί πολύ άσχημα γι' αυτό μέσα στο χειμώνα και με δυνάμεις πολύ λιγότερες από αυτές που ήταν απαιτούμενες για ένα τέτοιο εγχείρημα. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι οι Ιταλοί που έχουν περίπου 100.000 στην Αλβανία χρησιμοποιούν μόνο τις 50.000 για την εισβολή στην Ελλάδα, αλλά αναγκάζονται μέχρι το Μάρτιο του 1941, λίγο πριν φτάσουν οι Γερμανοί δηλαδή, να διαθέσουν από ό,τι ξέρουμε περίπου 28 μεραρχίες στο αλβανικό μέτωπο, μια δύναμη δηλαδή περίπου 550.000 στρατιωτών. Δηλαδή δεκαπλασίασαν τις δυνάμεις τις οποίες διέθεταν εναντίον της Ελλάδας. Φυσικά και η Ελλάδα είχε ολοκληρώσει την επιστράτευσή της. Ήταν απολύτως προετοιμασμένη η Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο αντίπαλος ήταν πάρα πολύ ισχυρός και με αυτή την έννοια το αποτέλεσμα δεν το ήξερε κανένας. Όπως συμβαίνει πάντα βέβαια σε κάθε πόλεμο. Μάλιστα, για να κλείσουμε τώρα, θέλω να μας πείτε όλο αυτό που μας περιγράψατε, δηλαδή αν πάρουμε ας πούμε τα μεγέθη της Δανίας εκείνη την εποχή και τα μεγέθη της Ελλάδας σε απώλεια και σε αντιστασιακή ας πούμε ένταση και δύναμη ή της Γαλλίας, βλέπουμε ότι πραγματικά έχει δημιουργηθεί μια εποπία, δεν βγήκε τυχαία ας πούμε αυτή η ορολογία για τα γεγονότα αυτής της περίοδου. Θέλω τώρα να μας πείτε πώς αυτό αποτυπώθηκε στο διεθνή τύπο, δηλαδή στο διεθνές περιβάλλον. Όλο αυτό έχουμε ακούσει ας πούμε συνεντεύξεις και του Χίτλερ, έχουμε δει και το πώς το αντιμετώπισε ο Ιαπωνέζικος τύπος, αλλά αυτό όλο πώς επηρεάζει, πώς αποτυπώνεται καταρχήν στον διεθνή τύπο και πώς επηρεάζει την εξέλιξη στο υπόλοιπο αντιστασιακό πνεύμα της Ευρώπης.
Πολύ ωραία το ρωτάτε. Καταρχήν είναι η πρώτη αντιφασιστική νίκη. Είναι η πρώτη νίκη εναντίον του Άξομ. Μέχρι τότε δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Όλα τα κράτη είτε καταραίουν, πλην της Αγγλίας που ανθίσταται στη μάχη της Αγγλίας, στην αεροπορική μάχη της Αγγλίας, όλοι έχουν καταρρεύσει. Και έχουν καταρρεύσει παταγωδώς, δηλαδή προβάλλοντας ή ελάχιστη καθόλου αντίσταση. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι όταν γίνεται η εισβολή στα Βαλκάνια, δηλαδή εναντίον της Ιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας, η Ιουγκοσλαβία καταραίει μέσα σε ελάχιστες μέρες. Η Ιουγκοσλαβία διέθετε 1 εκατομμύριο στρατό και 500 αεροπλάνα. Είναι μια χώρα βέβαια διχασμένη, διότι υπάρχουν αυτομολύσεις και ουσιαστικά λιποταξίες όλων πλην των Σέρβων. Κροάτες, Βόσνοι, Μουσουλμάνοι, οι Σλαβόφωνοι των Σκοπίων που είναι Βουλγαρίζοντες, οι Αλβανοί που είναι φιλοϊταλοί, όλοι διαλύουν ουσιαστικά εκ των έσω του Ιουγκοσλαβικού στρατού. Οι Γερμανοί έχουν 151 νεκρούς μόλις για να καταλάβουν την Ιουγκοσλαβία. Όταν στη μάχη των Οχυρών, αντίθετα με τα γερμανικά στοιχεία, αν μελετήσει κανείς που έχουν μελετηθεί βέβαια τα πολεμικά ημερολόγια των μονάδων και τα βουλγαρικά νεκροταφεία στα οποία είναι θαμμένοι οι περισσότεροι Γερμανοί νεκροί της μάχης των Οχυρών, είναι τουλάχιστον 1266. Οι Γερμανοί έχουν δώσει 555 νεκρούς και 170 αγνοούμενους στη μάχη των Οχυρών. Είναι το λιγότερο 1266. Καταλαβαίνετε γιατί ακριβώς συζητάμε. Και φυσικά έχουμε τη μεγάλη αντίσταση στην Κρήτη, η οποία έχει ένα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα. Εξοντώνει το σώμα των αλεξιωτιστών, οι οποίοι είχαν κυριαρχήσει ιδίως στις μάχες των κάτω χωρών, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Και αυτό το σώμα ήταν προσανατολισμένο στο να καταλάβει με άλματα αεροπορικά και την αεροπορική υπεροχή βέβαια της Λουφτβάφε στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, το Σουέζ, και να δώσει βοήθεια στα φιλογερμανικά καθεστώτα που αναδύθηκαν στην περιοχή, όπως ήταν το Ιράκ, το πραξικόπημα του Ρασίντα Αλί, το φιλοναζιστικό, των Γάλλων του Βυσσί στη Συρία και μετέπειτα βέβαια την φιλογερμανική στάση του Ιράν, η οποία δεν κράτησε πολύ, καθότι οι Σοβιετικοί και οι Βρετανοί τον Αύγουστο του 1941 κατέλαβαν από κοινού την Περσία και ανέτρεψαν τον φιλογερμανό μονάρχη, τον φιλογερμανό Σάχη, και έβαλαν στη θέση του τον τελευταίο Σάχη που ανέτρεψε ο Χομεϊνί. Ουσιαστικά βλέπουμε δηλαδή ότι η κριτική αντίσταση όχι μόνο διήρκησε από τις 20 Μαΐου μέχρι περίπου τις 2 Ιουνίου, αλλά υπέφερε πάρα πολύ σοβαρές απώλειες στο επίλεκτο σώμα των αλεξιωτιστών. Τι αποτέλεσμα είχαν όλα αυτά στο γενικότερο κάδρο, στο γενικότερο πεδίο της εξέλιξης του πολέμου? Την καθυστέρηση στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Οι Γερμανοί έχουν αρχίσει από τον Μάρτιο να συγκεντρώνουν στρατεύματα στην Ουγγαρία και την Πολωνία για την επικείμενη εισβολή στη Ρωσία. Μετά την κατάρρευση της Γαλλίας, βέβαια, μετακινήθηκαν όλες οι δυνάμεις ανατολικά. Και λόγω της αποστασίας της Ιουγκοσλαβίας 27 Μαρτίου και της φυσικά συνεχόμενης αντίστασης της Ελλάδας, η οποία όχι μόνο αντιστέκονταν αλλά επέτυχε μεγάλες νίκες και είχε προωθηθεί βαθιά έως 80 χιλιόμετρα στο αλβανικό μέτωπο, ταπεινώνοντας τον Ιταλικό στρατό, αναγκάστηκαν να επέμβουν στα Βαλκάνια. Μέχρι να τελειώσουν οι επιχειρήσεις της Κρήτης, έχουμε φτάσει στις 2 Ιουνίου. Και έτσι εκδηλώνεται η επίθεση στη Μπαρμπαρόσα, δηλαδή η επιχείρηση γιγαντιαία εναντίον των Σοβιετικών, στις 22 Ιουνίου. Οι Γερμανοί φτάνουν τον Οκτώβριο στη Μόσχα και φυσικά λόγω του χειμώνα, των δυσμενών συνθήκων και της κινητοποίησης των Σοβιετικών ασφαλών, δεν μπορούν μέχρι το Δεκέμβριο να καταλάβουν την πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ένωσης και να ανοίξουν τον πόλεμο. Αυτοί οι τρεις μήνες που δόθηκαν περιθώριο στο Σοβιετικό στρατό να προετοιμαστεί ήταν καθοριστικοί κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών ασφαλώς καλύτερων εμού αναλυτών για την εξέλιξη του πολέμου. Δεν ξέρουμε τι τύχη θα έχει ο Σοβιετικός στρατός, ο οποίος στους πρώτους μήνες κατέρε στην κυριολεξία. Δηλαδή ήταν εκατομμύρια οι εχμάλωτοι. Φαινόταν ότι ο Σοβιετικός στρατός δεν έχει καμία δυνατότητα αντίσταση απέναντι στους Γερμανούς. Κάτι το οποίο βέβαια διαψεύστηκε στη συνέχεια από τη μαχητική του αξία και την τρομερή αντοχή την οποία επέδειξε. Η συμβολή των Ελλήνων ήταν τεράστια, αλλά ήταν κυρίως ηθική, ξέρετε. Η πρώτη νίκη εναντίον του Άξονα ήταν αυτή η οποία ουσιαστικά πανηγυρίστηκε από όλους τους ελεύθερους λαούς. Ελεύθερους στο πνεύμα εννοώ και στην ψυχή, δηλαδή και τους κατακτημένους λαούς της Ευρώπης, αλλά και τους ακόμα ελεύθερους λαούς όπως ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία. Έδωσε ένα μήνυμα αντίστασης. Αντίσταση στην τυφλή βία και στους ισχυρούς της εποχής. Τα ονόματα που έχουν μείνει στη μνήμη μας τώρα 84 χρόνια μετά, τα μεγάλα πεδία των μαχών και των νικών, το Καλπάκι, η Πίνδος, η
Άγιοι 40, το Αργυρόκαστρο, η Κοριτσά, η Πρεμετή, το Πόγραδε, η Τρεμπεσίνα, η Κλεισούρα. Όλα αυτά ήταν όχι μόνο σημεία νίκης στρατιωτικής, αλλά και ηθικής νίκης επί του αντιπάλου, ο οποίος με την ισχύ του και με την τυφλή βία την οποία προέβαλε και την αλαζονία την οποία προέβαλε, ήθελε να κατακτήσει έναν ελεύθερο λαό. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία συνέβησαν. Οι ηρωισμοί είναι απίστευτοι πραγματικά. Τι να πούμε τώρα για τον Δημήτριο Ίτσιο στο πυροβολείο 8 στο Μπέλες, που μόνος του αντιστάθηκε και ίσως εξόντωσε πάνω από 200 Γερμανούς με το πυροβολείο πριν παραδοθεί και εκτελεστεί από τους Γερμανούς. Τη δράση του υποβρυχίου Παπα-Νικολή στη θάλασσα του Μίλτονα Ιατρίδη. Το Μητραλέξη, τον πιλότο, ο οποίος με την Έλικα κατέριψε ιταλικό αεροπλάνο πάνω από τη Θεσσαλονίκη και συνέλαβε με το πιστόλι τους Ιταλούς πιλότους. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά αυτά τα επιτεύγματα για ένα λαό, βέβαια, που θέλει να προασπίσει την ελευθερία του και την τιμή του. Και αυτά να μας γίνουν μαθήματα για τη σημερινή εποχή, γιατί και σήμερα αντιμετωπίζουμε έναν αλαζόνα γείτονα, ένα θεωρητή, ο οποίος ακριβώς έχει την ίδια νοοτροπία και την ίδια επιθετικότητα απέναντι σε εμάς, διεκδικώντας όχι την κατάληψη της χώρας, αλλά τη μεταβολή της σε ένα προτεκτοράτο, το οποίο θα πρέπει να ρωτάει τα πάντα για όσα πρόκειται να κάνει και να πρέπει ο μεγάλος γείτονας, ο ανατολίτης γείτονας, να συνενέσει ακριβώς τις δικές μας προθέσεις. Κύριε Βάρσο, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την περιήγηση, την ιστορική που μας κάνετε, και θα είναι ευχής έργων όλο αυτό το μεγαλείο που μας παρουσιάσατε, το μεγαλείο που διαδραματίστηκε σε αυτή την περίοδο από τους Έλληνες, να εμπνεύσει και να ενισχύσει το αντιστασιακό πνεύμα που είναι απαραίτητο για όλα αυτά που προαναφέρατε και περιγράψατε και για την σημερινή εποχή. Ήθελα να σας ευχαριστώ θερμά. Αν μου επιτρέπετε, ναι, ένα λεπτό μόνο, οι θυσίες της Ελλάδας στο δεύτερο παγκόσμιο είναι τεράστιες, ξέρετε. Και δεν έχουν αξιολογηθεί όσο θα έπρεπε, ούτε διεκδικηθεί όσο θα έπρεπε. Διότι η Ελλάδα είχε την ατυχία να έχει έναν τρομερό αδελφοκτόνο εμφύλιο αμέσως μετά τον πόλεμο και η χώρα ουσιαστικά έγινε ερείπια επί των ερειπίων που άφησαν πίσω οι δυνάμεις κατοχής, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι. Οι θυσίες της δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές της θυσίες, δηλαδή οι σχεδόν 16.000 νεκροί σε όλα τα μέτωπα του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας. Είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί από την πείνα, οι πάνω από 50.000 εκτελεστέντες, οι περίπου 50.000 όμηροι που πήγαν στα στρατόπεδα της Βουλγαρίας, οι άνθρωποι οι οποίοι πήγανε εχμάλωτοι στα φρικαλαία στρατόπεδα συγκεντρώσεως στη Γερμανία, ή περίπου 70.000 Εβραίοι συμπολίτες μας που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, και οι πολύ μεγάλες μάχες που έδωσε η εθνική αντίσταση στα βουνά της Ελλάδας εναντίον των Γερμανών, με τις πάνω από 20-21.000 νεκρούς. Οι Έλληνες πολέμησαν σε όλα τα μέτωπα, από τον Ατλαντικό, το εμπορικό ναυτικό, το πολεμικό ναυτικό στη Μεσόγειο και στον Ινδικό, στα βουνά, στις ερήμους της Βόρειας Αφρικής, στο ρίμινι της Ιταλίας, στον αέρα, στη θάλασσα, στις πόλεις με τις πορείες και τις διαδηλώσεις. Δηλαδή έδωσαν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα στην ανθρωπότητα, πως ένας ελεύθερος λαός στην ψυχή μπορεί να αντισταθεί. Αυτό απαντάει και στο ερώτημα, βέβαια, το γιατί γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου, γιατί κατά καιρούς έχει τεθεί το ερώτημα και στις μέρες μας, βέβαια. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν γιορτάζουμε την απελευθέρωση την 12η Οκτωβρίου των Αθηνών και γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου του 1940. Ακριβώς γιατί αντιτάξαμε αυτή την τρομερή αντίσταση σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς λαούς και γιατί στους λαούς που έχουν μια τέτοια παράδοση αντίστασης ταιριάζουν τέτοιου τύπου ημερομηνίες. Μάλιστα. Κύριε Βάρσο, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Απαντήσατε σε όλα και η περιγραφή σας ήταν πολύ κλαφυρή. Και είπαμε, ας αποτελέσει αυτό μια πηγή έμπνευσης για το σύγχρονο Έλληνα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμοπολίτη. Καλημέρα σας.